είστε σε κατάσταση διαθεσιμότητας από τις 18 Σεπτεμβρίου με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητής Μεταρρύθμισης. Θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη να μου πείτε ποιο ήταν το αντικείμενο της εργασίας σας, όπως επίσης τι σημαίνει για εσάς ακριβώς κατάσταση διαθεσιμότητας. Το αντικείμενο εργασίας μας ήταν καθαρισμός και όχι μόνο. Δουλεύαμε σε πολλές δουλειές της εφορίας μέσα, όπως παίρναμε αλληλογραφία από το ταχυδρομείο, κάναμε αρχείο εισόδημα, αρχείο κεφάλαιο, πρωτόκολλο και άλλες πολλές δουλειές. Δηλαδή δεν κάνετε μόνο καθαρισμό? Όχι βέβαια. Και δεν δουλεύαμε ποτέ, τουλάχιστον εγώ και άλλες συναδρεύσεις, ποτέ 4 ώρες. Αλλά? Παραπάνω ώρες. Και σε ποιες υπηρεσίες, μόνο στο Υπουργείο Οικονομικών ή και σε άλλες? Σε υπηρεσίες που υπήρχε συναλλαγή με το κοινό, όπως ΔΟΗ, οι συναδέλφισσες πραγματικά δίνανε ψυχή και σώμα εκεί πέρα μέσα, γιατί έκαναν τα πάντα. Όχι μόνο καθαρισμό δηλαδή. Όχι μόνο καθαρισμό. Κάποιες... Αναστασία. Μισό καθαρισμό, μισές ώρες καθαρισμό, τις άλλες μισές δουλειά γραφείου. Όπως εγώ, ήμουνα το πρωί σε γραφείο, τελείωνα 2 ώρα 2.30 και μετά ξεκίναγα καθαρισμό. Γιατί ήμουνα και η μόνη καθαρίστρια στην εφορία που ήμουνα. Ναι. Βέβαια ο μισθός ίδιος, το ποσό ίδιο δεν ανέβαινε. Βέβαια εντάξει, δεν μου το... Μου είπαν να τους βοηθήσω και αυτό έκανα και εγώ, τους βοήθα. Άρα ήσασταν 595 άτομα, 595 γυναίκες, οι οποίες δουλεύατε σε ΔΟΗ, τελωνία, χημεία, κτηματικές υπηρεσίες. Και δεν κάνετε μόνο καθαρισμό, δηλαδή ήσασταν παιδιά για όλη τη δουλειά που λένε, γυναίκες για όλη τη δουλειά. Μάλιστα, Μάλιστα. Τι ακριβώς σημαίνει τώρα η κατάσταση διαθεσιμότητας, δηλαδή πληρώνεστε, είστε απολυμμένες, τι γίνεται, τι ακριβώς, τι σημαίνει για εσάς? Είμαστε σε διαθεσιμότητα για 8 μήνες. Με αποτέλεσμα να μας δίνουν το 75% από το μισθό μας. Μάλιστα. Τον περιχρό μισθό σας. Ναι, ακριβώς. Πόσο δηλαδή ήταν ο μισθός σας και πόσο το 75%? Ήτανε, ναι. Ή πόσο είναι? Πόσο ήταν? 500, και... ανάλογα με τα χρόνια που είχε η κάθε μία. 500 μέχρι 600 ευρώ ήταν ο μισθός. Και τώρα από αυτά παίρνουμε το 75%. Το παίρνετε τακτικά ή και αυτό, γιατί ξέρω ότι το ελληνικό δημόσιο δεν είναι ακριβώς συνεπές στις υποχρεώσεις αυτόν τον καιρό. Για την ώρα το παίρνουμε τακτικά. Τακτικά, ναι. Ναι. Βέβαια, αυτό το μήνα είχαμε ένα μικρό προβληματάκι. Βγάλανε όλη τους την αναλγησία πάνω μας, όλη τους την απανθρωπιά, την εξάντλησαν κυριολεκτό πάνω μας, γιατί μας κράτησαν αναδρομικά χρήματα που θα μπορούσαν να τα κρατήσουν στο τέλος, θα μπορούσαν να τα κρατήσουν λίγα-λίγα. Δυστυχώς αυτοί προτίμησαν και να τα κρατήσουν όλα. Να μην τα κρατήσουν. Ναι. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν συναδέλφισσες που θα πάρουν 30 ευρώ, 50 ευρώ. 20 ευρώ, 15 ευρώ. 100 που θα πάρω εγώ και θεωρούμε και τυχερή, ας πούμε. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει άσχημες... Δηλαδή σε εργαζόμενους οι οποίοι παίρνουν έτσι και ένα πενιχρόνο την τους κάνουν και άλλες. Ακριβώς. Δηλαδή, με αυτό το ποσό δεν θα πληρώσουμε, οι πιο πολλές είμαστε στο ενίκιο. Άλλες είναι χωρισμένες, άλλες είναι χείρες, έχουν μικρά παιδιά ή είναι τα παιδιά τους φοιτητές. Άνεργα ή είναι φοιτητές. Όπως εγώ που είμαι σε ενίκιο, με αυτά τα λίγα τα λεφτά, τι να πρωτοδώσω, πού να πρωτοδώσω. Φως, νερό, το ενίκιο πού. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι πολλές συναδέλφισσες. Είναι άλλες συναδέλφισσες που δεν έχουν ούτε το εισιτήριο να έρθουν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για να κάνουμε τον αγώνα που κάνουμε κάθε μέρα. Θα ρωτήσω, πόσο καιρό, πόσα χρόνια είναι ο μέσος όρος των γυναικών που δουλεύανε και η ηλικία τους, η μέση ηλικία τους, ας πούμε? Η μέση ηλικία των γυναικών είναι από τα 45 έως τα 55. Το λέω έτσι χοντρικά, γιατί έχουμε και γυναίκες 35, έχουμε και 30, έχουμε και 60-62. Γι' αυτό το πάω εκεί. Ο μέσος όρος είναι γύρω στα 13 με 14 χρόνια εργασίας, γιατί κάποιες έχουν γύρω στα 10 και κάποιες άλλες γύρω στα 20 που έχω εγώ, ας πούμε, 20 χρόνια υπηρεσίας. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι για μας
διαθεσιμότητα σημαίνει απόλυση ουσιαστικά. Δεν θα υπάρξει κάτι άλλο, γιατί δεν υπάρχει και κινητικότητα. Οι εργαζόμενες σε αυτό το τομέα είναι όλες ε κατηγορίας. Εκεί λοιπόν δεν μπαίνουν και μόρια. Δεν θα μοριοδοτηθούμε για να μπούμε στην κινητικότητα. Οπότε σημαίνει αυτόματα απόλυση. Απλά δηλαδή, μπήκαν στον κόπο, με λίγα λόγια, να κάνουν, να μας κάνουν έσω σε κινητικότητα, να μας βάλουν κάπου αλλού. Μας πετάξανε στον κάδο με τα σκουπίδια. Τελείωση. Και σε τέτοια ηλικία κάποιες γυναίκες. Ναι. Είναι... Πού θα βρούμε εμείς δουλειά τώρα. Και άλλες που είναι μεγαλύτερες από εμάς. Πραγματικά εγκληματούν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν. Είναι δηλαδή πολύ. Είναι έγκλημα σε ανθρώπους που δεν έχουν στον ίδιο μοίρα. Σοβαρά. Μα ούτε στη σύνταξη μπορούμε να βγούμε, γιατί η ηλικία μας δεν μας το επιτρέπει ακόμα. Πολλές δεν έχουν και τα ένσημα. Αλλά και δεν μπορούμε να βρούμε και κάπου δουλειά. Εδώ νέα παιδιά 30 χρονών, ας πούμε, δεν βρίσκουν και λιγότερο. Δεν βρίσκουν δουλειά. Η αγορά εργασίας είναι νεκρή. Πού να βρουν λοιπόν δουλειά. Οπότε τόσο μάλλον να βρούμε εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και είναι πολύ άσχημο, γιατί να υπάρχουν άλλοι και να παίρνουν 5 και 6 χιλιάδες το μήνα μισθό και να κάθονται σε μία καρέκλα και να μην κάνουν τίποτα και να διώξουν εμάς που παίρναμε 500 ευρώ. Και έχουμε ανάγκη και είμαστε μόνες μας. Δεν έχουμε ούτε συζύγους τίποτα πιο πολλές. Είναι μεγάλη αδικία. Μεγάλη. Ξέρετε, τώρα που το έβαλες εσύ, Αναστασία, τα παπαγαλάκια του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί παπαγάλοι είναι, ισχυρίζονται ότι ο μέσος μισθός σας δεν είναι αυτός που λέγατε, 580-590, αλλά καθαρίστρια, λέει ένας κύκλος του Υπουργείου Οικονομικών, κάποιοι στον κύκλο του Υπουργείου Οικονομικών, καθαρίστρια, εκμεταλλευόμενοι τα ειδικά επιδόματα και τις υπερορίες, μπορεί να έφτανε και τα 4.000 ευρώ το μήνα. Αυτά λένε στα κανάλια. Ναι, να του φέρω εγώ όλες τις καταστάσεις μισθοδοσίας μου, πόσα έπαινα πάντα και όλες μας, και να δει. Εμείς απαντήσαμε στον κύριο Κεφαλογιάννη που το έβγαλε πρώτος στην κανάλια, ότι έχει κάνει λάθος ένα μηδενικό. Μάλλον κάπου εκεί το έχασε λιγάκι. Γιατί δείχνοντας τα καθαριστικά μας, κατάλαβε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να παίρνουμε 4.000. Από πού να παίρνει μια καθαρίστρια 4.000, πώς να τα παίρνει, ή κι αν υπάρχει τέλος πάντων και αυτός πιστεύει ότι υπάρχει, ας μας τη δείξει και εμάς να ξέρουμε, για να νιώσουμε κι εμείς λίγο περήφανες, ας πούμε, που είναι καλοπληρωμένο το επάγγελμα της καθαρίστριας. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια το επάγγελμα της καθαρίστριας δυστυχώς δεν ήταν καλοπληρωμένο. Ήταν πολύ χαμηλά, αμοιβόμενο. Άρα από αυτά που καταλαβαίνω, μου έχετε πει και προηγουμένως, δεν σας έχουν υποσχεθεί κάτι. Όχι. Όσον αφορά το εργασιακό σας μέλλον, γιατί πάλι παπαγαλάκια κτλ. Λένε στα μέσα της ενημέρωσης ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μην απολυθούν οι εργαζόμενες, αλλά να μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες καθαριότητας άλλων υπουργείων. Ισχύει αυτό, σας έχουν υποσχεθεί κάτι τέτοιο ή όχι? Θα έπρεπε να μας είχαν σε κινητικότητα για να γίνει αυτό. Έτσι δεν είναι? Όχι, δεν ισχύει αυτό. Όχι. Πρώτα, γιατί ο κλάδος της καθαριότητας κοντεύει να τελειώσει στο δημόσιο, έτσι. Πια δύσκολα συναντάμε. Ακόμα και στα Υπουργεία, δηλαδή και στο Υπουργείο Οικονομικών, εδώ και καιρό έχει μπει συνεργείο καθαρισμού. Για μας μιλάω τώρα. Στα υπόλοιπα συνεργεία είναι ελάχιστα που παραμένει ακόμα ο κλάδος της καθαριότητας ανοιχτός. Οπότε, πού θα μας απαροφήσει, ας μας πει κιόλας. Δηλαδή, αν ακούγονται τέτοια πράγματα, ας μας πει και πού θα μας απορροφήσει. Γιατί εμείς δεν έχουμε κάτι κατά νου. Και πότε θα το κάνει? Γιατί κοντεύουμε, κοντοσυγώνουν οι μέρες που θα βγαίνουμε έξω στα μπαγκάκια να κοιμόμαστε. Μάλιστα. Τι να πω για κάποιους ανόητους να τους πω? Δεν ξέρω πώς να τους πω. Ανάλογη τους, συνεργάτε λέξη. Ναι, που μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο. Από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση θέλει να παραδώσει την καθαριότητα σε ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει, τα ερωτήματα μάλλον που προκύπτουν είναι δύο. Το ένα είναι, αν παραδώσουμε την καθαριότητα σε ιδιωτικά συνεργεία, αυτό θα σημαίνει για τον Έλληνα φορολογούμενα λιγότερα λεφτά, η πρώτο μέρος της ερώτησης. Και το δεύτερο μέρος της ερώτησης είναι, ποιες είναι, αν γνωρίζετε, οι εργασιακές συνθήκες στα ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας? Λοιπόν, πρώτον, για τον Έλληνα φορολογούμενο δεν θα είναι λιγότερα τα χρήματα. Δηλαδή, δεν θα πληρώνει στο δημόσιο
λιγότερα χρήματα που θα έρχονται κατ' επέκταση σε εμάς ή στα συνεργεία. Σίγουρα είναι περισσότερα. Έχουμε κάνει έρευνα, έχουμε δει ότι είναι διπλάσια και τριπλάσια. Έχουμε βρει εφορίες, υπηρεσίες που έχουν μπει συνεργεία καθαρισμού μέσα και το κόστος είναι πολλαπλάσιο. Εκεί βέβαια, ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που είναι η αδήλωτη εργασία. Τους βάζουν να υπογράφουν συμβάσεις που δεν υφίστανται. Εννοείς στα ιδιωτικά. Στα ιδιωτικά συνεργεία. Σίγουρα λοιπόν ο Έλληνας προλογούμενος δεν θα νιώσει πιο ελαφρά την τσέπη του όταν θα μπει συνεργείο εκεί μέσα στις υπηρεσίες. Θα πω παράδειγμα ότι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου η Υπηρεσία Πληροφοριακών Συστημάτων, το ΚΕΠΙΟ, πλήρωσε συνεργείο καθαρισμού με 12.000 ευρώ. 12.000 ευρώ. Ναι. Έγινε λοιπόν μια έρευνα και είναι η πραγματικότητα. Στη ΔΟΗ Ξάνθης, ο εργολάβος που μπήκε αυτή τη στιγμή μέσα δουλεύει με 39% κέρδος. Απίστευτο ναι. Νούμερο για ναι, κέρδος. Ναι, 39%. Ναι, 39% κέρδος. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία συγκεντρώνονται γιατί πραγματικά πέρα από το πόσο κοστίζαμε εμείς, που σίγουρα κοστίζαμε πολύ φτηνότερα, γιατί εμείς δεν προσφέραμε μόνο την καθαριότητα. Δουλεύαμε και για 2-3 υπαλλήλους επιπλέον που δεν τους είχε. Είχε έλλειψη δηλαδή το δημόσιο και οι εφορίες από τους υπαλλήλους. Και βγάζαμε τη δουλειά αυτών των ανθρώπων. Επομένως, δεν θα πρέπει να μας δει σαν καθαρίστριες 5 που δουλεύαμε και οι 5 στην καθαριότητα και του κοστίζουμε 5.000 ευρώ γιατί το συνεργείο θα βάλει 2 που τόσοι χρειάζονται και θα του κοστίσουν 3.000 ευρώ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά από έρευνα που κάνουμε, κάναμε και κάνουμε και συνεχίζουμε να την κάνουμε, έχουμε βρει αυτά τα στοιχεία και πολλά ακόμα που κάποια στιγμή θα βγουν στη δημοσιότητα όλα αυτά για να αποδείξουμε στον ελληνικό λαό ότι δεν κοστίζαμε ακριβότερα. Βέβαια, ο ελληνικός λαός είναι ευαισθητοποιημένος, ξέρει ότι δεν παίρναμε τα ποσά που ακούγονται. Ξέρει τι κοστίζει μια καθαρίστρια στο δημόσιο. Τώρα, ας μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα, για τις συνθήκες εργασίας στα ιδιωτικά, έχουμε κάποια πληροφόρηση, ξέρουμε ποιες είναι οι συνθήκες στα ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού. Οι συνθήκες εργασίας στα ιδιωτικά συνεργεία, εκεί ακόμα επικρατεί εργασιακός μεσαίωνας, έτσι. Πρόσφατα σε μια συγκέντρωση που βρέθηκα, ο καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Φουζής, έδωσε συγκλονιστικά στοιχεία, που τα περισσότερα από αυτά ήταν ήδη πολύ γνωστά, αλλά η επισφαλής εργασία αυτών των ανθρώπων έχει χάσει πραγματικά κάθε έννοια εργασίας, η λέξη τουλάχιστον. Οι άνθρωποι εκεί δουλεύουν με συνθήκες μεσαίωνα, όπως είπα. Οι πιο πολλοί είναι απλήρωτοι για πάρα πολλούς μήνες. Ένσημα κολλούνται 2-3, βαριά 5 το μήνα. Υπάρχει τρομοκρατία. Δεν υπάρχει συνδικαλιστικό όργανο εκεί για να τους υπερασπιστεί. Έχουμε παράδειγμα την Κούνεβα. Δεν έχει υπάρξει άλλο τέτοιο περιστατικό στην Ελλάδα. Δηλαδή εννοείς ότι όχι απλώς εκμεταλλεύονται, αλλά όποιος τολμάει να σηκώσει κεφάλι, εννοείται, έχει τη μοίρα της Κούνεβα. Εννοείται. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μπορεί να σηκώσει κεφάλι εκεί. Δεν υπάρχει. Είναι... Επίσης, θα ήθελα να πω ότι εκεί επικρατεί και μια μορφή ρατσισμού. Γιατί στα περισσότερα συνεργεία καθαρισμού είναι αλλοδαπή. Και αυτό δεν τιμάει βέβαια την Ελλάδα πάνω απ' όλα, αλλά ο ρατσισμός έχει περάσει για τα καλά εκεί στα συνεργεία καθαρισμού, γιατί εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους αυτούς που δουλεύουν. Είτε, όπως προείπα, κολλώντας τους λιγότερα ένσημα, είτε καθυστερώντας τους για πάρα πολλούς μήνες την πληρωμή τους. Και αυτό το κάνει πάρα πολύ δύσκολο, δυστυχώς. Δηλαδή, εννοείς ότι στα ιδιωτικά συνεργεία και κοστίζουν πολύ περισσότερο στο ελληνικό κράτος, όταν μου λες τώρα για κέρδη 39% και ταυτόχρονα κλέβουν το ελληνικό κράτος, άρα στον Έλληνα φορολογούμενο θα έχουμε διπλή ζημία. Όταν δηλαδή δεν κολλάνε ένσημα, αυτό σημαίνει ότι κλέβουν το ελληνικό δημόσιο ανοιχτά. Θα πω χαρακτηριστικά ότι μέσα στις 100 εταιρείες που ελέγχονται για φοροδιαφυγή, 5 είναι συνεργεία καθαρισμού.
Έτσι είναι. Όταν ο εργολάβος δουλεύει με τόσο κέρδος, ας μην ξεχνάμε ότι η καθαριότητα και η φύλαξη είναι φιλέτα για τους μεγαλοεργολάβους. Έχουμε ζωντανό παράδειγμα το αεροδρόμιο, mm-hmm. του Ελευθέριος Βενιζέλος, που εκεί από τότε που ιδρύθηκε έχει μπει η ιδιωτική εταιρεία, η AVAX, mm-hmm. ξέρουμε σε ποιον ανήκει. Σε ποιον? Έτσι. Θέλετε να το πω? Mm-hmm. Στον Κόμπολα. Α, ναι, φυσικά δεν το πούμε. Εκεί λοιπόν δουλεύουν 2-3 χιλιάδες άνθρωποι, δεν ξέρω πόσοι δουλεύουν στο σύνολο. Γίνεται καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, στην κυριολεξία. Δηλαδή, αν βγείτε εκεί και ρωτήσετε ανθρώπους, θα καταλάβετε τι γίνεται εκεί πέρα μέσα. Ένσημα δεν τους κολλάνε, το ξαναλέω. Ένσημα δεν τους κολλάνε, μισθούς έχουν ένα χρόνο μέσα, είναι απλήρωτοι και η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Θα ήθελα τώρα να μιλήσουμε λίγο για τις κινητοποίησεις σας. Πότε ξεκινήσατε τις κινητοποίησεις σας? Πριν δύο, παραπάνω από δύο μήνες, είμαστε κάθε μέρα έξω από το Υπουργείο. Παλεύουμε, αγωνιζόμαστε, φωνάζουμε, τρέχουμε παντού, σε βουλευτές ανεξαρτήτους κόμματος, ακόμη και στο σύλλογο, σε δεν ξέρω σπίτι, των ηθοποιών, μέχρι εκεί φτάσαμε, σε πολλά σημεία. Έχουμε πολλή ανταπόκριση από τον κόσμο, από τον ελληνικό λαό. Είμαστε κάθε μέρα λοιπόν έξω. Και αν με τον κύριο Θεοχάρη του μιλάμε, έχουμε ανεβεί πάνω στο Υπουργείο αρκετές φορές. Και ο κύριος Θεοχάρης τι είναι? Ο κύριος Θεοχάρης... Είναι ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων. Αυτός είναι ο κύριος Θεοχάρης, ο οποίος στην αρχή μας είπε ότι δεν έφταιγε εκείνος για τις απολύσεις μας. Είχαν πάει τα κορίτσια συγκεκριμένα και τον είχαν πιάσει. Κοστίζουμε ακριβά στο ελληνικό. Κοστίζουμε ακριβά, είπε, στο ελληνικό δημόσιο. Και γι' αυτό το λόγο θα μπουν συνεργεία για να τους κοστίζουν τα τριπλά από εμάς. Αυτό. Είμαστε κάθε μέρα λοιπόν έξω και αγωνιζόμαστε και δεν θα το βάλουμε κάτω. Είναι υπέρ φυσικά πολύ ψηλούς μισθούς από ό,τι φαντάζομαι. Ο κύριος Θεοχάρης είναι ένας άνθρωπος που έχει υπογράψει για τα επόμενα 5 χρόνια, όποια κυβέρνηση και αν έρθει στην εξουσία, θα είναι εκεί και θα παίρνει 10.000 το μήνα. Α, μόνο. Μόνο. Αυτό κοστίζει λίγο στο ελληνικό δημόσιο. Φαντάζομαι. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Θεοχάρης έχει σπουδάσει πραγματικά τον ανθρώπινο πόνο. Γιατί το πρωί που έρχεται και μας συναντάει, θα ήθελα πάρα πολύ να είστε εκεί να δείτε το βλέμμα του, το ύφος του. Ένας ξύλινος άνθρωπος. Ένας άγνωστος άνθρωπος. Δυστυχώς. Επίσης, ο κύριος Θεοχάρης, γιατί όλοι αναρμόδιοι δηλώνουν, και ο Μαυραγάνης και ο κύριος Θεοχάρης, ο Στορνάρης καλά δεν δέχεται να μαζί, δεν θα ασχοληθεί με τις καθαρίστριες. Ο κύριος Θεοχάρης λοιπόν μας είπε ότι διώχνει εμάς γιατί θα είχε μαζί μας τα λιγότερα προβλήματα. Στην αρχή δεν καταλάβαμε τι εννοούσε, όμως στην πορεία καταλάβαμε ότι τα λιγότερα προβλήματα εννοούσε ότι θα είχε μαζί μας τις λιγότερες φασαρίες. Έλα όμως που έπεσε έξω ο κύριος Θεοχάρης και δεν του κάναμε τη χάρη. Στον κύριο Θεοχάρη. Και είμαστε κάθε μέρα και μας ακούει που του φωνάζουμε και ξεσηκώνουμε και τον κόσμο που περνάει απ' έξω από το Υπουργείο. Yeah. Λοιπόν, ο κάθε κύριος Θεοχάρης που παίρνει τόσα λεφτά το μήνα, 100 ευρώ να κόβανε από το δικό του το μισθό, εμείς δεν θα ήμασταν στον δρόμο τώρα. Έτσι είναι. Θέλω να μου πείτε τι ανταπόκριση έχετε βρει από την ελληνική κοινωνία, γιατί σας ρωτώ αυτό. Γιατί δυστυχώς έχει πέσει μια φοβερή προπαγάνδα και από την κυβέρνηση, αλλά και από τα παπαγαλάκια του στα ΜΜΕ και τους δημόσιους υπαλλήλους, το ένα το άλλο. Αισθάνεστε εσείς παρόλα αυτά ότι η ελληνική κοινωνία είναι μαζί σας? Ναι. Τι συμπαράσετε, βλέπετε? Ναι, και από μένα, ναι. Είναι μαζί μας. Ναι. Ο ελληνικός λαός είναι μαζί μας και συγκινούμε πάρα πολύ όταν έρχονται, μας πιάνουν αγκαλιά χωρίς να μας ξέρουν, mm-hmm. μας πιάνουν τα χέρια και μας τα σφίγγουν δυνατά και μας λένε «Κορίτσια, μπράβο, μην το βάλετε κάτω, πολεμήστε». Εκεί, μπράβο, συγχαρητήρια κορίτσια, δηλαδή παλέψτε για τις ζωές όλων μας. Είναι πολύ... Ναι, ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή μεγάλη συγκίνηση. Πολύ. Ο άγνωστος κόσμος να σου λέει έτσι, να περνάει απ' έξω, μέχρι γέρι.
Γριούλες έρχονται και φωνάζουν μαζί μας τα συνθήματα. Μαζί μου, δίπλα μου έρχονται και φωνάζουν τα συνθήματα. Δεν θα λέγαμε όμως το ίδιο και για τους συναδέλφους μας. Όχι. Δυστυχώς εκεί δεν βρήκαμε καμία ανταπόκριση. Δεν είχαμε καμιά συμπαράσταση. Έμπρακτη εννοείς. Ναι. Δηλαδή εννοείς να απεργήσουν κάτι, να κάνουν. Όχι μόνο. Κατά καιρούς διοργανώνουμε κάποια τύπου happening, ας το πούμε. Έτσι γιατί μαζευόμαστε από όλη την Ελλάδα, γιατί οι περισσότερες από εμάς είμαστε διάσπαρτες όλη την Ελλάδα. Και πάντα καλούμε τους συναδέλφους να έρθουν εκεί, ίσως να δώσουν και λίγο κουράγιο στα κορίτσια. Και εμείς οι ίδιες το έχουμε ανάγκη εδώ που τα λέμε, για να μας δώσουν λίγο κουράγιο σε αυτό που κάνουμε. Και δυστυχώς καμία φορά δεν φάνηκε κανείς. Αυτό μας λυπεί ιδιαιτέρως βέβαια, γιατί δουλέψαμε τόσα χρόνια μαζί. Βοηθήσαμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και αυτούς τους ανθρώπους όταν χρειάστηκε να τους βοηθήσουμε. Που πάντα χρειαζόταν, γιατί εμείς. Γιατί μόνοι τους δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν ή υπήρχε έλλειψη προσωπικού. Και δυστυχώς δεν μας συμπαραστάθηκαν όσο θέλαμε. Ο απλός ο κόσμος όμως πιστεύω και από αυτά που εισπράττουμε κάθε μέρα, ναι, είναι μαζί μας. Και ξέρετε, εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Εμείς δεν είμαστε οι δημόσιοι υπάλληλοι που μπορεί να λένε εφοριακοί, επίορκοι, τα φάγανε, τα πήρανε, έχουν καταχραστεί, δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να λένε. Εμείς είμαστε οι καθαρίστριες που 20 χρόνια, 15, κρατάμε μια σφουγγαρίστρα. Ακόμα και αν κάναμε βοηθητικές δουλειές, ήταν βοηθητικές δουλειές. Δεν είχαν να κάνουν με την κάθε αυτού δουλειά που γινόταν στις υπηρεσίες. Και έτσι έχουμε αυτή την έννοια του κόσμου. Μα τις καθαρίστριες βρήκαν να διώξουν. Και για μας είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι. Μας έχουν ονομάσει μπουμπουλίνες. Αλήθεια, μπουμπουλίνες. Είσαστε πολύ γενναίες, εσείς γυναίκες. Καταφέρατε να τα βάλετε με την Τρόικα, να τους γιουχάρετε. Με τα ΜΑΤ, όπως και είχαν χτυπήσει και μία γυναίκα από εμάς. Συναδέλφουσαν, χτυπήθηκε στην... Ποια είναι η προοπτική του κινητοποίησεώς σας? Το λέω αυτό, γιατί είστε... Όπως είπαμε στην αρχή, 2,5 μήνες σε κινητοποίηση. Άρα, ποια είναι η προοπτική σας, τι είναι αυτό που σας δίνει δύναμη για να συνεχίσετε τον αγώνα σας? Ο Θεός να μας βοηθήσει να συνεχίσουμε πάνω απ' όλα, έτσι να έχουμε κουράγιο να συνεχίσουμε. Τώρα, το τι μας δίνει δύναμη. Δύναμη, νομίζω, μας δίνει το ότι εμείς αύριο, που θα τελειώσει η διαθεσιμότητα, δεν θα έχουμε... Πού να πάμε. Δεν θα υπάρχει λόγος να γυρίσουμε στα σπίτια μας, γιατί πολλές από εμάς δεν θα τα έχουμε κιόλας. Έτσι. Όταν μένεις ενίκιο, το επόμενο βήμα είναι να βρεθείς στον δρόμο όταν δεν θα έχεις δουλειά. Εύχομαι λοιπόν να είμαστε γεραίες, δυνατές, ενωμένες, πάνω απ' όλα, ενωμένες, και να το συνεχίσουμε αυτό, όσο πάει. Επίσης εύχομαι να μην χρειαστεί να το συνεχίσουμε, και να έχουμε μια καλύτερη εξέλιξη, πολιτική εξέλιξη, για μας και για όλο τον κόσμο. Τώρα, πώς σκοπεύουμε να το συνεχίσουμε αυτό? Από εδώ και στο εξής, καταρχήν θα υπάρξει κάθε μέρα, αυτό θα συνεχιστεί, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, το πρωινό, με τα συνθήματά μας, με την ντουντούκα μας, με την αγωνιστικότητά μας και τη μαχητικότητά μας, εμείς θα είμαστε εκεί κάθε πρωί, ακόμα και αν μείνουμε 15. Εκεί θα είμαστε. Τώρα, πέρα από αυτό, έχουμε σκοπό να κάνουμε κάποιες μορφές ακτιβισμού, ας πούμε. Τώρα μην τις βγάλουμε στον αέρα και τις κάψουμε. Έτσι. Που θα είναι και στην Αθήνα και σε κάποιες άλλες πόλεις. Επίσης, με τη σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας, αφού τους το ζητήσαμε, θα κάνουμε κάποιες περιοδίες σε μεγάλες πόλεις, να εμψυχώσουμε και εκεί τα κορίτσια που δεν είναι εύκολο να έρθουν στην Αθήνα μαζί μας. Και σε καθημερινή επικοινωνία που έχουμε, μας το ζητάνε κιόλας. Κορίτσια, ελάτε και στην Κρήτη, ελάτε και στη Θεσσαλονίκη, ελάτε και από εδώ. Έχει μεγάλη σημασία για τα κορίτσια αυτός, να βρεθούμε εκεί στο χώρο τους, στη δικιά τους, στην πόλη, ας πούμε.
Έχουμε σκοπό και το κάνουμε, το έχουμε ξεκινήσει ήδη, δεν είναι ότι θα το κάνουμε στο μέλλον. Βρισκόμαστε με άλλους φορείς απολυμμένων και συζητάμε για κοινέ δράσεις, κοινούς αγώνες, όπως με τους σχολικούς φύλακες, τα παιδιά από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ήδη μπήκε και στην παρέα μας το ΤΕΟ, που και αυτοί πια μάλλον είναι στην αρχή και δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι τους έχει συμβεί. Οπότε προχωράμε και με τα παιδιά εκεί, όπου μας βγάλει και αυτό. Και όπως λέμε και στο σύνθημά μας, που το φωνάζω, θα γίνει χαμός, θα γίνει πανικός. Δεν έλεγα κάτι άλλο. Ναι, έτσι φωνάζουμε στο σύνθημά μας. Δεν θα μας πεθάνει ο κάθε υπουργός. Ναι. Η οικονομική κατάσταση λοιπόν που βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι σε άδεια. Έτσι, οι περισσότερες από εμάς έχουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Δυστυχώς, στις περισσότερες δεν υπάρχει ούτε το εισιτήριο, όπως είπε η συνάδελφος η Αναστασία, για να κατέβουν. Αναγκαζόμαστε να ζητάμε από το Σύλλογο της Αθήνας να μας αγοράζει κατά καιρούς εισιτήρια, να δίνουμε στα κορίτσια για να έρχονται στους αγώνες που κάνουμε. Η κατάσταση, όπως είπα, είναι άθλια για τις περισσότερες από εμάς. Υπάρχουν συναδέλφες που η αξιοπρέπειά τους δεν τους το επιτρέπει να έρθει να μας πει ότι, ξέρετε, είναι άδεια τα ντουλάπια μου. Δεν έχω να δώσω γάλα στο παιδί μου. Και προσπαθούμε από μόνες μας να καταλάβουμε πού υπάρχει το πρόβλημα, να βοηθήσουμε. Έχουμε απευθυνθεί σε στέκια αλληλεγγύης ή οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει αυτές τις συναδέλφισσες. Και αυτό είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο αγκάθι που ίσως μας γονατίσει για το μέλλον, για την πορεία των κινητοποιήσεών μας, γιατί υπάρχει όντως πρόβλημα. Ας σκεφτούμε ότι κάποιες από τις γυναίκες, ή ένα μεγάλο ποσοστό, χάραξαν τη ζωή τους μέσα από τη δουλειά τους και πήραν ένα δάνειο να αγοράσουν ένα σπίτι που ήταν όνειρο ζωής και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν να το χάσουν ή οι τράπεζες δυστυχώς κατάσχουν ακόμα και αυτά τα λίγα λεφτά που μπαίνουν κάθε μήνα, όσα μπαίνουν, για να κρατηθεί το δάνειο χωρίς να σκέφτονται τις συνέπειες αυτών των οικογενειών. Με αποτέλεσμα να μην έχουν να φάνε στην κυριολεξία, δηλαδή δεν το λέμε ψέματα, δεν έχουν να φάνε. Αν λοιπόν υπάρχουν φορείς που μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας, να κάνουμε κάτι, να βοηθηθούν αυτές οι οικογένειες, σαφώς για όλο τον κόσμο που έχει πρόβλημα, αλλά μιας και μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο κλάδο, με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να το συζητήσουμε μαζί τους και να υποδείξουμε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Να πω και κάτι τελευταίο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουμε κάτω με τίποτα. Θα είμαστε κάθε μέρα εκεί, θα αγωνιζόμαστε, θα τα βάζουμε με την Τρόικα, όποτε χρειάζεται, με τα ΜΑΤ, δεν θα το βάλουμε κάτω, δεν θα μας νικήσουν, θα τους νικήσουμε. Θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος, όποιο και να είναι το τίμημα. Εκ μέρους του Left.gr, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά είμαστε ολόψυχα μαζί σας, γιατί ο αγώνας σας αφορά όλο τον ελληνικό λαό και μας γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία. Να είστε καλά, Κορίτσια. Ευχαριστώ πολύ. Το Left μας έδωσε βήμα να πούμε αυτά που πραγματικά βιώνουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς.